agáramo. Στα παιδιά σου Ολυμπιακέ, χιλιοτραγουδισμένε στον κόσμο ξακουστέ. Τρέμουν στα κουσμά σου Ολυμπιακέ, κι ακόμα σε θυμούνται τις άντως γιοπελέ. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα.
Κυριακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα. Στα παιδιά σου Ολυμπιακέ, χιλιοτραγουδισμένε στον κόσμο ξακουστέ, τρέμουν στα ακούσμα σου Ολυμπιακέ, κι ακόμα σε θυμούνται τις άντως γιοπελέ. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα.
δόξα στα παιδιά σου, Ολυμπιακέ. Χιλιό τραγουδισμένε στον κόσμο ξακούστε. Τρέμουν στα κουσμά σου, Ολυμπιακέ. Κι ακόμα σε θυμούνται τις άντως γιοπελέ. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ. Ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα μου. Ολυμπικ, Ολυμπικ, Ολυμπιακέ. Ομάδα, ομαδάρα μου, μεγάλη μου αγάπη, Ολυμπιακάρα. Ολυμπικ,
Καταρχήν σας ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση. Καλώς ήλθατε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που πριν από λίγο καιρό εντάχθηκε στην οικογένεια του πρωταθλητή Ολυμπιακού ένας ακόμη πρωταθλητής Ελλάδος. Πρόκειται για τον όμιλο Alpha Wood, τη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής ξύλου, με παρουσία περισσότερα από 40 χρόνια σε Ελλάδα και διεθνείς αγορές. Για τη συνεργασία αυτή, που φυσικά έχει στόχο την κορυφή, θα μας μιλήσουν κατά σειρά ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κύριος Νίκος Λεπενιώτης, ο προπονητής της ομάδας μας, Γιώργος Μπαρτζόκας, ο φόρουαρντ των Ερυθρολεύκων, Σάσα Βεζέγκοφ, και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γιώργος Αδαμόπουλος. Ο λόγος στον κύριο Λεπενιώτη. Καλησπέρα και από μένα. Θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την Alpha Wood στην οικογένεια των εταιριών χορηγών του Ολυμπιακού. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που η μεγαλύτερη και ισχυρότερη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου συμμετέχει στο χορηγικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού μαζί με μερικές από τις ισχυρότερες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια οικογενειακή επιχείρηση που ξεκίνησε το 1981 και με πολλή δουλειά, προγραμματισμό και επιμονή έφτασε στην κορυφή του κλάδου της. Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική εταιρεία
με εξαιρετική ιδιοκτησία, με πολύ έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό, περίπου 350 εργαζόμενους, κοντά στον Έλληνα πολίτη, είτε είναι επαγγελματίας είτε είναι καταναλωτής, με προσιτές τιμές και εξαιρετική σχέση κόστους και ποιότητας των προϊόντων. Εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε μέσα από τις δραστηριότητες μας και τους αγώνες, κατά διάρκεια της χρονιάς, να συμβάλλουμε στην προώθηση των προϊόντων της εταιρείας, των υπηρεσιών αλλά και της φιλοσοφίας Alpha Wood προς το ελληνικό και το διεθνές κοινό και να βοηθήσουμε φυσικά όσο μπορούμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. Το brand Ολυμπιακού, όπως γνωρίζετε, δεν είναι μόνο το ισχυρότερο ελληνικό αθλητικό brand, αλλά είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα αθλητικά brands και στο εξωτερικό. Και η σύνδεσή μας με οποιαδήποτε επιχείρηση αυτόματα εκτοξεύει την αξία της επιχείρησης και των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Το λέω αυτό γιατί, όπως είπε και η Τζέννη, η εταιρεία περίπου το 40% της παραγωγής το εξάγει στο εξωτερικό, οπότε θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλουμε στην περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη της εταιρείας. Είμαστε σίγουροι ότι παρότι η συνεργασία είναι μόνο για αυτή τη χρονιά, ότι θα μείνουμε ικανοποιημένοι και οι δύο πλευρές από τη συνεργασία και θα συνεχίσουμε για πολλά ακόμα χρόνια να είμαστε μαζί στην ίδια οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Είμαι σε ένα ρόλο που δεν έχω συνηθίσει στην αίθουσα αυτή. Συνήθως μιλάω για άλλα πράγματα και δεν νιώθω τόσο άνετα. Παρ' αυτά θα ήθελα να πω ότι επειδή εμείς στο γήπεδο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, έτσι ώστε η ομάδα μας να έχει τη δυνατότητα να συνάπτει τέτοιου είδους συμφωνίες με τόσο σοβαρές εταιρείες. Άρα λοιπόν βάζουμε και εμείς ένα λιθαράκι σε αυτό το πράγμα, σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι λοιπόν γι' αυτό. Ενημερώθηκα και εγώ για το μέγεθος της εταιρείας και για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην ελληνική οικονομία. Ήθελα να τους ευχηθώ κάθε τύχη στις δραστηριότητες τους και μακάρι να είμαστε και δύο τυχεροί και να πάμε μακριά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα για μένα. Το μόνο που έχω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έρχεται αυτή η συνεργασία με μια τόσο μεγάλη εταιρεία που από ό,τι ενημερώθηκα και εγώ τα πλάνα ανάπτυξης είναι τεράστια και τα θέλω, τα πιστεύω και οι ιδέες των δύο πλευρών είναι στην ίδια σελίδα. Οπότε, όπως είπε και ο coach, εμείς σαν παίκτες θα συνεχίσουμε να δίνουμε το 100% ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι και οι δύο πλευρές και εύχομαι η συνεργασία να είναι αρμονική και, όπως είπε και ο κ. Λεπενιώτης, για πολλά χρόνια. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη την καθυστέρηση, αλλά γνωστό το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας. Για μας είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρισκόμαστε κοντά στον Ολυμπιακό. Είμαστε αρρωγός στην προσπάθεια του Ολυμπιακού να πετύχει τους στόχους του. Η δικιά μας εταιρεία, όπως με κάλυψε 100% ο Νίκος Λεβενιώτης, είναι μια οικογενειακή εταιρεία, είναι μια ομάδα από τους ιδρυθέντες, τον κύριο Αγοραστό και τον κύριο Αδαμόπουλο. Εμείς η νέα γενιά συνεχίζουμε το ίδιο όραμα. Πιστεύουμε έντονα στην έννοια της ομάδας, όπως και ο Ολυμπιακός είναι μια ομαδική προσπάθεια, τα αποτελέσματα που έρχονται μόνο με τη συνεργασία, έτσι και η δικιά μας εταιρεία πετυχαίνει συνέχεια υψηλούς στόχους που έρχονται σύμφωνα με αυτό το αποτέλεσμα της ομαδικότητας. Θα είμαστε σίγουρα ικανοποιημένοι από όλα τα αποτελέσματα της συνεργασίας μας, καθώς μας συνδέουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Ένα από αυτά είναι το παρκέ. Εμείς παράγουμε παρκέ, εσείς παίζετε πάνω στο παρκέ. Έτσι και τα άλλα προϊόντα που παράγουμε θα μπορέσουν να προωθηθούν από την παρουσία του δικού μας λόγκο στο δικό σας χώρο και ελπίζουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο πιο ιστορικό κλαμπ της Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Πάντα επιτυχίες και καλά αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα περάσουμε στη διαδικασία των ερωτήσεων. Πριν από κάθε ερώτηση, θα σας παρακαλούσα να λέτε το όνομά σας και το μέσο για το οποίο εργάζεστε. Υπάρχει κάποια ερώτηση? Καλησπέρα. Νίκο Ζέρβας από το Big Win Sport FM. Θέλω μια ερώτηση για τον κύριο Αδαμόπουλο. Πώς επιλέξατε ως εταιρεία το brand του Ολυμπιακού ανάμεσα σε τόσα άλλα στην Ελλάδα? Τι σας έκανε να το επιλέξετε? Ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία είναι ότι στηρίζουμε τον Ολυμπιακό ως φίλαθλοι και εκτιμούμε ότι
Η αναγνώριση που έχει η ομάδα, το κλαμπ αυτό σε όλη την Ευρώπη θα μπορέσει να ενισχύσει και το δικό μας λόγο και το brand awareness που επιζητούμε σε όλο τον κόσμο. Έτσι επιλέχθη μέσα από το συναισθηματισμό ως φίλαθλοι και από την προσδοκία αυτή ότι θα είμαστε κοντά με το κλαμπ, ήταν η πιο σημαντική απόφαση για να πάρουμε αυτή την ενέργεια. Εγώ θέλω προς τον κύριο Λεπενιώτη. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ο Ολυμπιακός έχει όλο και περισσότερους υποστηρικτές, χορηγούς και όλα αυτά. Πάει σιγά σιγά το μπάσκετ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ, ο Ολυμπιακός προς το μοντέλο που πρέπει να πάει των πολλών εσόδων από αυτή τη διαδικασία. Θα έπρεπε να πηγαίνει προς τα εκεί. Υπάρχει τα τελευταία χρόνια μια, θα έλεγα, μεγαλύτερη εμπλοκή των εταιριών χορηγών προς τον αθλητισμό. Φυσικά δεν είμαστε στο σημείο για να καλύπτουμε το σύνολο των εσόδων μας από τις χορηγίες, από τα έσοδα, από τα εισιτήρια και από τα τηλεοπτικά. Είμαστε τυχεροί που έχουμε την οικογένεια Αγγελόπουλου που στηρίζει με κάθε τρόπο την ομάδα και την εταιρεία. Θεωρώ όμως ότι επειδή το μοντέλο αυτό είναι ένα μοντέλο υγιές, είναι ένα μοντέλο λογικό και θα πρέπει να εφαρμοστεί από όλους, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να μεγαλώνει. Η αλήθεια είναι ότι τελευταία χρόνια υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από εταιρείες να συνδέονται με αθλητικά brands. Όσο βελτιώνεται η κατάσταση, όσο βελτιώνονται τα γήπεδα, όσο βελτιώνεται η εμπειρία του φιλάθλου και του λεθεατή, θεωρούμε ότι οι συνθήκες θα γίνονται καλύτερες. Σίγουρα όμως είμαστε σε καλό δρόμο. Κωνσταντίνος Μελάκης από την Καζέτα για τον κύριο Λεπενιώτη. Η εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι άνθρωποι που κάθονται δίπλα σας μαζί με τους υπόλοιπους ανθρώπους του Ολυμπιακού, η αγωνιστική άνοδος της ομάδας, σας κάνει πιο εύκολη τη δική σας δουλειά στην ανέβαση των νέων χορηγιών. Και ένα δεύτερο σκέλος, τι δίνει ο Ολυμπιακός στην Alpha Good Group? Είναι πολύ βασική η ομάδα να πηγαίνει καλά, να κερδίζει, γιατί βοηθάει σίγουρα τη δικιά μας δουλειά. Το καλό σενάριο είναι ότι ο Ολυμπιακός όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια, έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει ένα πολύ αποδοτικό πρόγραμμα χορηγιών, ένα πολύ αποδοτικό εμπορικό πρόγραμμα. Οπότε έχουμε εταιρείες, αν έχετε παρατηρήσει, οι οποίες είναι μαζί μας 5 και 7 και 10 και παραπάνω χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μας εμπιστεύονται και τις χρονιές που δεν θα πάμε καλά, γιατί δεν μπορεί η ομάδα να πηγαίνει πάντα καλά. Είναι πολύ σημαντικό όμως τις χρονιές που πραγματικά αγωνιστικά η ομάδα έχει επιτυχίες, βγαίνουμε όλοι κερδισμένοι. Αυξάνεται το ενδιαφέρον του κόσμου, αυξάνονται οι αγώνες, αυξάνεται το ενδιαφέρον του τηλεθεατή και μπορούμε και εμείς να ανεβάζουμε και τις τιμές στα χορηγικά φύς. Σίγουρα παίζει ρόλο η επιτυχία της ομάδας και το βλέπουμε και φέτος με το ρεκόρ σχεδόν στα εισιτήρια διαρκές που κάνουμε, αλλά και γενικότερα στις χορηγίες. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, ο Ολυμπιακός αυτό που προσφέρει σε μια εταιρεία σαν την Alpha Good, ουσιαστικά είναι την βάζει σε μια ομάδα των ισχυρότερων και μεγαλύτερων ελληνικών και πολυεθνικών εταιριών. Βάζοντας μια εταιρεία σαν την ΑΓΟΥ δίπλα σε κολοσσούς της ελληνικής επικράτησης αλλά και του ευρωπαϊκού επίπεδου, όπως καταλαβαίνετε, αυτομάτως ανεβαίνει και η αξία της. Προβάλλουμε το brand ΑΓΟΥ σε εκατομμύρια τηλεθεατές κατά διάρκεια των 10-11 μηνών που κρατάει η αγωνιστική περίοδος, τηλεοπτικά σε ώρες prime time, καθώς και μέσα από το κοινό του Ολυμπιακού που έρχεται στο γήπεδο, παρακολουθεί τα social media. Οπότε ουσιαστικά επιστρέφουμε στην ΑΓΟΥ πολλαπλάσιο το μέρος της επένδυσης που κάνει. Και φυσικά το τρίτο και πιο σημαντικό είναι ότι θέλουμε μέσα από αυτή τη συνεργασία να αυξάνονται και οι πωλήσεις των εταιριών και της Alpha Good και όλων των εταιριών. Και θεωρώ ότι σιγά σιγά το πετυχαίνουμε. Απλώς μια χορηγία, όπως ξέρετε, χρειάζεται αρκετό καιρό για να φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ένας χρόνος δεν είναι αρκετός. Σίγουρα θα συμβάλλει, αλλά θεωρώ ότι η συνεργασία αυτή θα συνεχιστεί. Μακάρι να είναι ευχαριστημένη και η εταιρεία και να συνεχίσουμε για πολύ καιρό ακόμα.